Θα πάμε κάπου μακριά, προς τα βόρεια. Θα πάμε στον Αθανάσιο Διάκο. Θα ταξιδέψουμε στη γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου, στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, υψόμετρο 1050 μέτρα πάνω ψηλά, στην καρδιά της Ρούμελης. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Μαστροκοστόπουλος Κωνσταντίνος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αθανασίου Διάκου. Διατηρούμε επαφή με την περιοχή, επικοινωνούμε, να τα πούμε και τηλεοπτικά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στον καλησπέρα από τον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδος, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο, αν δεν κάνω λάθος χιόνισε κιόλας. Πέρασε και η ελπίδα από εδώ, ναι. Αλλά όχι όπως στην πλευρά της Αττικής. Ναι. Εξάλλου εμείς είμαστε μαθημένοι από τα χιόνια. Οπότε αυτό το λίγο που έριξε εδώ για μας δεν ήταν τίποτα. Εμείς όταν λέμε ότι χιονίζει, έχει χιόνι το χωριό μας, εννοούμε από 50-60 πόντους και πάνω. Δεν εννοούμε τώρα τους 10-20 πόντους. Τίποτα, έχεις δίκιο τώρα, έχεις δίκιο. Οπότε πέρασε η ελπίδα και πάμε για τα άλλα. Σωστά. Έτσι, για μας ήταν ελπίδα και μόνο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, από πίσω το μνημείο που βρίσκεσαι έχει μια ιστορία, αν θες να μας την πεις. Βρισκόμαστε στη γενέτειρα του ήρωα Αθανασίου Διάκου, στο χωριό του. Στην Άνω Μουσουνίτσα βρισκόμαστε κάτω από την Πρωτομή. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι η Άνω Μουσουνίτσα μετονομάστηκε σε Αθανάσιο Διάκο το 1959. Σωστό. Είμαστε στο σημείο που ξεκίνησε από εδώ τα πρώτα του βήματα ο ήρωας και ξέρουμε μετά την πορεία του που πήγε και μόνασε, έγινε διάκος και στην πορεία πολέμησε και θανατώθηκε με τον γνωστό τρόπο που ξέρουμε όλοι. Και αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε η Πρωτομή το 1920. Το 22, από τον Πλαστήρα. Το 22, με αφορμή τη συμπλήρωση τότε 100 ετών από την Επανάσταση. Ακριβώς. Ήταν η αφορμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Οι επισκέπτες, δεν ξέρω, το χειμώνα επισκέπτονται την περιοχή, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή. Το χωριό μας είναι ορεινό μεν, αλλά τουριστικό. Είναι τουριστικό, μαζεύει βέβαια. Αρκετό κόσμο, μαζεύει αρκετό κόσμο τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα, όπως επίσης όλες τις εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα και σαφώς και την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι όλος ο κόσμος δεν θέλει θάλασσα. Δεν θέλουν όλοι να πάνε στην όμορφη μας Κρήτη, θέλουν να πιάσουν και λίγο βουνό, οπότε είναι. Προτιμάνε και τον Αθανάσιο Διάκο. Οι επισκέπτες που έρχονται γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και την ιστορία της περιοχής, έρχονται διαβασμένοι, ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει το ποσοστό των ανθρώπων, των επισκεπτών που έρχονται διαβασμένοι, ναι. Αλλά υπάρχει και το ποσοστό που δεν έρχονται, αλλά φεύγουν μετά διαβασμένοι, γιατί τους εξηγούμε την ιστορία, τους εξηγούμε πού ακριβώς βρίσκονται, σε τι χώματα πατάνε και επίσης έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και το ιστορικό μουσείο του Αθανασίου Διάκου, το σημείο που ήταν το σπίτι του ήρωα, όπου εκεί τους εξηγούμε, τους εξιστορούμε όλη την ιστορία του ήρωα. Οι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή, ο αριθμός τους... Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λιγοστοί, είναι λιγοστοί. Κρατάμε το αισιόδοξο ότι έχουμε πολύ τουρισμό τα Σαββατοκύριακα, ναι. Ότι έχουμε πολύ κόσμο τους καλοκαιρινούς μήνες Χριστούγεννα Πάσχα. Απλά οι ντόπιοι είναι ένας μικρός αριθμός που κρατάνε θερμοπύλες, θα έλεγα, στον Αθανάσιο Διάκο. Βέβαια, και αυτό το υπέροχο ρολόι που βλέπουμε αριστερά, αν δεν κάνω λάθος ή κάνω λάθος. Το ρολόι μας, όχι, είναι το ρολόι του χωριού μας, στην κεντρική πλατεία. Υπέροχο, δίπλα υπέροχο. Είναι η εκκλησία Μεταμόρφωση της Σωτήρος, βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο αυτή τη στιγμή του χωριού. Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, απευθυνόμενος στους κριτικούς. Κωνσταντίνε, είσαι όντως ένα ευλογημένο τόπο με ιερά χώματα. Έτσι, έτσι. Μπορεί να μην έχουμε εμείς τη ρακή που έχετε εσείς εκεί στην Κρήτη, αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραίο κρασάκι, έτσι. Που σας περιμένουμε όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να γευτούμε τους ωραίους μεζέδες μας, να πιούμε το κρασάκι και να γνωρίσουμε περισσότερο την ιστορία του τόπου μας. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, χαρά μας. Να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαμε λοιπόν και στον Αθανάσιο Διάκο, καπάκι από τη Γέργερη. Λοιπόν,